Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Πριν αρχίσει τις ερωτήσεις, και ευτυχώς το θυμηθήκαμε μετά από ότι το κάναμε το βίντεο. θα να πούμε ότι η σειρά Attack of the B-Team που λέγαμε να κάνουμε δεν θα γίνει. Γιατί ρωτάτε? Γιατί το αργήσαμε να το κάνουμε και ουσιαστικά δεν προλαβαίνουμε να γίνει σε... Μισό μήνα. Πέντε μέρες. Αλλά... Αλλά και τρεις αλλά και δύο χορεύουν. Για να σας αποζημιώσουμε από αυτό, θα υπάρχουν δύο modded σειρές στο κανάλι μας. Η πρώτη είναι η Feed the Beast του Sapphire Wolf. Και η δεύτερη, την οποία θα ανακοινώσει ο Sapphire Wolf, την οποία θα ανακοινώσει ο Sapphire Wolf, την οποία θα την κάνω εγώ. Θα την ανακοινώσει ο Sapphire Wolf, δεν θυμάμαι το όνομά της. Θα την επαγγελματίες. Μάλλον, βασικά πρακτικά θα γίνει. Απλά πρέπει να μάθει λιγάκι τι γίνεται εκεί μέσα σε αυτό το mod. Ο πατρινός θα κάνει σειρά Terra Firma Craft. Καλά το πω. Δεν έχω ιδέα. Το concept το ξέρει, μην ανησυχείτε, κάτι ξέρει τι θα κάνει. Ψέματα, ρε. Μόλις το είπα, λιγάκι, κάτι θυμάσαι. Κάτι για ξύλα μου λέγε που δεν κόβονται και κάτι τέτοια περίεργα πράγματα. Σατανικά. Δεν ξέρω τι θα παίξω. Λογικά όμως αυτό θα γίνει τέλη Σεπτέμβρη, θα αρχίσει η σειρά. Και αυτό. Η εφημερία ανακοίνωσε, να είστε καλά. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, γιατί ακριβώς θα πούμε σε 2 δευτερόλεπτα που θα έρθει η ερώτησή σας. Λοιπόν. Γεια σας. Πάμε σε ερωτήσεις. Γεια σας, πατώστε εδώ πέρα και Sapphire Wolf. Γεια σας, μίλα λίγο πιο δυνατά γιατί δεν θα ακούγόμαστε. Ναι, να ξέρετε ότι αυτό που βλέπετε όχι είναι ένα βιντεάκι που τραβάμε εμείς, είναι πολύ ήσυχη παραλία. Είχε πει στο προηγούμενο βίντεο πρέπει να θα το κάνουμε κάπως ξεχωριστά το vlog. Δεν θα είναι καν vlog. Το πρόβλημα τι πάθαμε. Ήταν να το κάνουμε Κυριακή που λέτε το βίντεο, συλλογικά το βλέπετε Τρίτη αυτό. Ναι. Αλλά ξαφνικά αρρώστησα. Λαγκάρισε και λίγο, αλλά εντάξει, ακούμε. Δεν πειράζει. Ζήσαμε καλά. Οπότε το βίντεο τελικά θα το κάνουμε από Skype, γιατί είμαστε. Boom. Αυτό βασικά πρέπει να φύγει για διακοπές την Τρίτη που βλέπετε το βίντεο. Εγώ ήμουν άρρωστο την Κυριακή. Τη Δευτέρα είχαμε άλλες δουλειές και εντάξει, άμα δεν ήθελα να τον κολλήσω και εγώ δεν ήξερα τα καλύτερά μου. Οπότε θα το κάνουμε μέσω Skype να απαντήσουμε τις ερωτήσεις. Και θα βλέπει, ναι, η ηλιακή παραλία και θα πέφτουν τα comment. Ναι. Ωραία, λοιπόν, να αρχίσουμε με το YouTube. Ωραία, ξεκινήσει. Τι να ομάδα λες είστε. Να λες και ονόματα. Αυτό πήγα να κάνω. Παύλος El Tiger. Ολυμπιακός, ασχολούμαι πάρα πολύ. Νομίζω ο Νικοπολίδης δεν ήταν επιθετικός. Παίζει ακόμα έτσι. Εννοείται. Νομίζω ότι έχει γίνει τώρα πρόεδρος ομάδας. Κάτι λένε για να πάει να παίξει την Μπαρτσελόνα. Κάτι βοηθός προπονητή δεν είναι τώρα ο Νικοπολίδης. Κάτι έτσι. Έχω ιδέα. Νομίζω ότι γίνει βοηθός προπονητή. Τέλος πάντων, ναι, δεν ασχολούμαι καθόλου με το ποδόσφαιρο. Πριν κάτι χρόνια που ασχολήθηκα για ένα-δύο χρόνια ήμουν Ολυμπιακός. Εγώ η ομάδα που είμαι κυρίως McLaren μπορώ να πω στη Φόρμουλα 1. Ομάδα ζει στο Minecraft. Ναι, δηλαδή δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, γενικά τώρα έχουμε ότι όταν κατεβήκαμε για γάμα εθνική, α πούμε ότι πείσμωσα λίγο παραπάνω και ασχολήθηκα περισσότερο από ό,τι παλιά. Τώρα περιμένουμε το νέο γήπεδο. Θα περιμένουμε. Όχι, εντάξει, ήδη άρχισε μόνο, το 15 έχει τελειώσει. Λοιπόν. 3.000. Επόμενο έτσι. Από τον GameByGR. Με ποιο πρόγραμμα κάνετε edit? Τόσο καιρό που δεν είχα πιστεί κανένα. Όχι, κανένα. Δεν είναι πολύ, είναι ο κοστής μόνο. Έκανε με το Sony Vegas Pro. 11. Και τώρα κάνουμε ουσιαστικά και δύο με το Adobe Premiere CS6. Είναι λίγο πιο πολύ φασαρία, είναι πολύ καλύτερη ποιότητα στο YouTube. Επίσης είναι και μεγαλύτερη αταρχία, οπότε. Swag. Και εμένα μου φαίνεται και πιο εύκολο το Vegas. Για όλο. Όχι, είναι πιο εύκολο το Vegas, αλλά. Shoot. Ναι, οι μισές φορές το intro είναι λάθος, τέλος πάντων. Είναι πιο εύκολο. Μίλα πιο δυνατά όμως γιατί σε ακούω κάτι. Κάτσε, κάνω τώρα την κίνηση με το Force, επειδή μου που έλεγαν αυτοί μας να περάσουμε. Ναι, μίλα λίγο όμως πιο δυνατά γιατί δεν θα ακούγεις, λέμε. Πόσο χρονών είστε που μένετε και τι θέλετε να κάνετε στο μέλλον? Α, τον Λάζαρο Κάπα. Είμαι 16 χρονών, είναι 17 χρονών. Τι λέω, είμαι 17 χρονών, είναι 18 χρονών, είμαι ένα χρόνο πίσω, δεν πειράζει. Πού μένετε, Πάτρα? Ναι, προφανώς. Γιατί πατρινόησε που βγάλαμε για την πλάκα. Ναι, γιατί θέλει να μ' άρεσε η Κύπρος, γι' αυτό είπα πατρινός. Ναι. Και τι θέλει να κάνει στο μέλλον? Θα δούμε. Να πάρουμε μια Lamborghini. Όχι, βασικά ξέρω, να σπουδάσουμε. Διοίκηση επιχειρήσεων και φυσικό. Θα δούμε. Να κατακτήσουμε τον κόσμο. Και αυτό είναι να στα... Και να πίνουμε τζάμπα καφέ. Ωραία, γεια σας, GMC. Έχω τρεις. Α, ξέχασα να διώσω το όνομά του. Lazarus K. Το είπα εγώ το όνομά του, ξέρεις. Το προηγούμενο. Λάζαρε, πρέπει να σε καλύψαμε. Ακούσει και δε φορέ το όνομά σου. Λοιπόν, επόμενο ερώτημα από τον Μίτσο Μιτσάρα. Γεια σου, Μιτσάρα. Ή Μίτσο. Ή Δημήτρη. Γεια σα, Τζιμ. Έχω τρεις ερωτήσεις. Ποια είναι η αφορμή του να ξεκινήσετε το YouTube και σε τι ηλικία? Πόσο χρόνο είστε, έχετε γίνει partner με το YouTube και ναι, τι άλλα κοινωνία πράγματα σα προσφέρει? Το δεύτερο το απαντήσαμε. Είμαστε 17-18.
Η αφορμή για το YouTubing, καταρχάς η ηλικία ήταν πριν από 2-2,5 χρόνια. Εγώ ήμουν 15 σχεδόν, ωστόσο ήταν 16. Τα έχει κλείσει? Σχεδόν. Νομίζω το είχα κλείσει, ναι. Νομίζω ήταν καμιά εβδομάδα πριν. Αλήθεια. Τι λες, μορμαλάκα. Ναι, ρε. Πότε είσαι, 24 Μαρτίου δεν έχεις? Ναι. Κάνα 2 εβδομάδες πριν ήταν. Πρέπει να μάθω κάποια στιγμή πότε έχει ανοίξει αυτό το κανάλι. Το έχω μάθει για τον κύμα, το ξέχασα. Κάπου το αρχές Μαρτίου πες. Φεβρουάριο αν είναι. Επίσημα ναι, τα πρώτα βίντεο ανέβηκαν Μαρτίου. Εντάξει, ναι. Ποια ήταν αφορμή, εντάξει, μας άρεσε η φάση και λέμε γιατί όχι. Ναι. Δεν είχαμε και τι να κάνουμε τότε. Λοιπόν, πού να ξέρουμε τώρα θα πνιγόμασταν και θα προλαβαίνουμε. Έχετε γίνει partner με το YouTube και αν ναι, τι καινούργια πράγματα προσφέρει? Δεν έχουμε γίνει ακριβώς partner με το YouTube, έχουμε γίνει partner με το YouTube. Με τρίτη εταιρεία ουσιαστικά. Μέσω μιας άλλης εταιρείας. Και τώρα βρισκόμαστε και στην αλλαγή, η αλήθεια. Ναι, είναι. Είμαστε λίγο και αλλάζουμε εταιρεία. Μας προσφέρει κάποια λίγα χρήματα που είναι γύρω στα 1-2 εκατομμύρια το τρίμερο. Το τρίμερο. Την ημέρα, παιδιά. Παιδιά είναι πολύ λίγα παιδιά τα χρήματα. Είναι απλά... Προς το παρόν, βασικά, ό,τι χρήματα έχουμε το έχουμε πάρει στο κανάλι όπως είναι. Και ό,τι χρήματα ναι, έχουμε καταφέρει να βγάλουμε για ένα snowball τζάμπα. Η αλήθεια είναι. Έχουν πάρει και δύο παιχνίδια. Κάτσε, έχουμε πάρει το Snowball το δικό μου. Έχουμε πάρει το DLC του Outlast. Ναι, μια Lamborghini. Το DayZ. Δύο DayZ. Δύο DayZ. Και ένα Kerbal, το Kerbal από τα YouTube Money τα πήραμε. Αχ, νομίζω ήταν half-half, γιατί είχαμε ρίξει και ένα Batmobile εκείνη την εποχή. Και κάποια άλλα πράγματα. Και κάποια άλλα πράγματα έχουμε πάρει, αλλά εντάξει, δεν ήταν πολλά τα χρήματα να πεις. Ναι. Μας κλάψαν και ένα πεντάρι φορές, λέει, στο δρόμο. Μήπως το βαλάγαμε τις βαλίτσες με τα χρήματα. Ποια εταιρεία ήταν, Τζιμάκο Σας. Το είπα και στο βίντεο, δεν θέλουμε να πούμε ποια εταιρεία ήμασταν. Εντάξει, απλά για κανένα λόγο. Μην ρίξουμε shade χωρίς λόγο. Μπορεί να πούμε ποια εταιρεία θα πάμε. Ούτε λογικά θα πάμε. Πειράζει. Λοιπόν, ο GR Pro Assassin's έχει δύο ερωτήσεις. Με ποιο πρόγραμμα κάνετε facecam και πώς βάζετε πάνω στο Facebook και το Twitter? Με το OBS, ουσιαστικά έχουμε πάρει μια φωτογραφία του Facebook και με το Twitter και απλά έχουμε βάλει πάνω. Ναι. Σαν layer, φαντάστο. Τι εννοείται με αυτό με τις εταιρείες και τις συμφωνίες κάνετε? Πάμε σε ένα στρογγυλό τραπέζι, φαντάσου. Ναι, είμαστε εμείς οι δύο. Ένα πίκατσου στη μέση. Όχι, δεν σας κοροϊδεύει. Προσέξτε, είμαστε ένα στρογγυλό τραπέζι. Στην μία πλευρά είμαστε εμείς και στην άλλη είναι αυτή η τύπη με τα μαύρε που δεν φαίνονται οι φάτσε του, γιατί είναι τα φώτα. Ναι, αυτό. Μαχαιρώνουμε λίγο, επειδή μου ξέρει το χέρι στην άκρη και κάνουμε κατάθεση αίματο ουσιαστικά. Και παιδιά, τι συμφωνίες κάνουμε? Γραφίζουμε μια πεντάλφα. Ένα και μας πόνι, λένε. Και ένα πίκατσου. Θα μπορεί να κάνετε σχέδιο λαβίτη, τελείωσαμε. Τι να κάνουμε? Schedule τα βίντεο. Α, ξέρω να το πούμε αυτό. Ουσιαστικά είναι ακόμα πλεονέκτημα τη εταιρεία είναι ότι. Και το έχουμε τώρα, έχουμε ένα προβληματάκι που θα πάμε διακοπές και δεν το έχουμε ακόμα αυτό. Ότι μπορεί να προγραμματίσετε ένα βίντεο, ξέρω να βγει στις 2.30 ώρα το μεσημέρι την τάδε μέρα. Ή οτιδήποτε θέλετε ώρα. Και εσείς μπορείτε να βρίσκεστε στο φεγγάρι, ξέρω εγώ, σε κάποιον παραγαλαξιακό πλανήτη μαζί με τον Άιρονα. Επόμενη ερώτηση που δεν είναι ακριβώς ερώτηση, κάντε περισσότερο Minecraft και feed the beast Γιάννης Παπασωτηρίου. Όχι. Θα δούμε. Μπορεί. Πόσο πια, κάνουμε 7 βίντεο την εβδομάδα και των οποίων 5 είναι Minecraft, ξέρω εγώ. Καλά, μην το χέζει, αλλά ναι, είναι αρκετά. Είναι, τουλάχιστον τα μισά είναι Minecraft. Corey with the Gaming. Τρεις ερωτήσεις. Πότε θα κάνετε live? Είναι καλοκαίρι, θα κάνουμε όποτε θέλουμε. Από Σεπτέμβρη μπορούμε να βάλουμε κάποιο μικρό πρόγραμμα χωρίς όμως να βγει κάτι επίσης. Σπάσα να κάνω live, πέθανε το ίντερνετ μου, γεια σας. Πότε θα κάνετε live και τελευταία, πότε θα κάνετε live? Και επίσης, πώς λένε στο Skype Troll? Στο Skype μας λένε. Αυτό και εμείς ωραία αρνημές. Και θα κάνουμε live. Βασικά στο Skype εμείς λεγόμαστε πότε θα κάνουμε live. Είναι το πότε θου, είσαι εσύ και το κάνετε live είμαι εγώ, ξέρω εγώ. Ναι. Θα κάνουμε κάποια στιγμή, μωρέ. Πήγαμε, προσπάθησε ο Κωστής, καταστράφηκε το σύμπαν. Ναι. Βασικά τώρα δεν ξέρω τι είχε πάθει και ψόφαγε απλά. Ήταν στα κανονικά του βασικά. Α, ξέχασαμε να κάνουμε ανακοίνωση. Να σου πω, θα τη βάλουμε στην αρχή του βίντεο την ανακοίνωση, την τραβήξουμε ναι. Μετά. Δεν ξέρεις καμία ανακοίνωση, έτσι. Ναι. Δεν πειράζει. Τυχαία πράγματα που θα μάθετε μαζί μου, θα μάθω κι εγώ μαζί σας κάποια στιγμή. Εσείς το έχετε μάθει πιο πριν από μένα βασικά. Τεχ, ρόκο, γόκο, γόκο. Είστε καλοί μαθητές. Ήμασταν μαθητές. Χα, τώρα είμαστε φοιτητές. Είμαι. Κοίτα, έβγαλα στους πρώτους 10 βαθμούς στη Δευτέρα Λυκείου στο σχολείο μου. Που θεωρείται και δύσκολο τρομάρα του. Οπότε, καλός είμαι, μωρέ. Πώς έχω, δεν θυμάμαι. 8,4, αλλά για Δευτέρα Λυκείου είναι καλός βαθμός. Ειδικά με είστε κανένα στο YouTube. Τι να κάνω, δεν λοιπόν. Spy Robots GR. Γεια σας, Τζέμις, έχω ερωτήσει. Τι πιστεύετε για την πειρατεία, θα κάνετε κανένα co-op και campaign με multicam? Ας ξεκινήσουμε με το δεύτερο. Θέλουμε. Ναι,
Πολύ δουλειά. Έχουμε σκεφτεί ένα παιχνίδι που μπορούμε να κάνουμε, παιδιά. Πολύ δουλειά. Με multicam δεν ξέρουμε. Ας κρατήσουμε το co-op campaign. Πολύ δουλειά. Το multicam. Τι πιστεύετε για την πειρατεία? Είμαστε κατά. Μπορεί να κάνουμε κάποιο βίντεο με περισσότερες πληροφορίες στο μέλλον. Ναι, αλλά είμαστε κατά. Και η στάση μας είναι. Και κυρίως τα παιχνίδια, γιατί πολύ απλά, ειδικά εσείς βλέπετε αυτό το βίντεο που είστε κατά κόρον, ας πούμε. Θέλω να με ακούσεις όλο το βίντεο και να πρέπει να PC gamers. Ωραία. Λοιπόν. Επειδή είστε PC gamers, ξέρετε ότι μας έχει χτυπήσει ειδικά εμάς τα PC πάρα πολύ πειρατεία. Μας κατά αποτελέσματα της πειρατείας μας έχουν χτυπήσει και νομίζω ότι εταιρείες μπορεί να τις κοροϊδεύουμε ότι γιατί βγάλετε το GTA με ένα εξάμεινο μετά στο PC από τις κονσόλες. Αλλά παιδιά έχουν δίκιο και οι εταιρείες είναι. Καλά, είπαμε να το αναφέρουμε σε άλλο βίντεο, Κώστας θα κάνει ολόκληρη ανάλυση. Παιδιά μου, κάτσε να κάνουμε ένα βίντεο. Καλοκαιριάτικο βίντεο, χαλάρο. Τι χαλάρωσε! Έχω να προλάβω 300 πράγματα. Φάκαγιο. Λοιπόν, ξανά Corinth Gaming. Επίσης, αν θέλεις πίκα να κάνουμε βίντεο εφόσον έχεις χρόνο και θέλεις να μιλήσουμε πάντα. Σου απαντάμε μέσω του vlog, θα το δούμε. Τώρα δεν έχω καθόλου χρόνο, πίστεψέ με. Κάτι που δεν καταλάβατε, που είπαμε στο βίντεο, είπε το Pikachu ότι θέλει να κάνει βίντεο με κανάλια που του αρέσουν. Και ότι είναι καλά κανάλια. Δεν το λέω προσωπικά για το παιδί, αλλά φαντάζομαι τι έγινε στην παρεξήγηση. Άμα είσαι καλό κανάλι και μας αρέσεις και θέλουμε για κάποιο λόγο να κάνουμε βίντεο μαζί σου, θα κάνουμε. Επίσης, κάνε περισσότερα βίντεο. Έχεις μόνο 3x1, 2, 3, 4, 5. Πόσο κάνει αυτό, 4x6. Αχ, κόλλησα τώρα. Έχει 25 βίντεο από ό,τι βλέπω, αλλά δεν ξέρω αν είναι καλά. Λοιπόν, Captain PC Gamer CB. Captain PC. Αναπτύσσει το μικρόφωνο. Gamer CB. Κάντε ένα challenge όπως όποιος κρατήσει περισσότερο την αναπνοή του. Πάμε. Την κρατάω δύο λεπτά και πεθαίνω. Στεχνά, ξέρω εγώ. Και μετά σου φάσει fuck you bitch. Το είπαμε και πριν λίγο. Δημήτρης Ολυμπιακός, να λέμε και τα ονόματα. Έμαρ. Θα βλέπουν σωστά. Alexis FT God. Έχετε ποτέ σκεφτεί να αλλάξετε το όνομα του καναλιού σας? Ναι. Ναι, αλλά δεν νομίζω. Ποια μας ξέρετε έτσι, οπότε. Swag. Να μας κλείσουν μπορεί. Αν μα κλείσει το όνομά σου, ξέρω εγώ, GR Minecraft Cuisines. Το 2 και το 3 είναι πιασμένο, εντάξει, πια δεν μπορούμε. Έχουμε και αυτό το πράγμα. GR Minecraft Donis Cuisines 69607 GR, το είπαμε. Έτσι. Gaming. Gaming. Captain βασικά GR, να το ξέρω. Λοιπόν, Miss Maiden. Ευχαριστήσουμε την Miss Maiden που μα εύχεται να πάμε 10.000. Μακάρι. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά, αλλά ευχαριστούμε Miss Maiden. Αν ήμασταν σε ελληνική εταιρεία, όχι. Βασικά νομίζω υπάρχει μόνο μια ελληνική εταιρεία που δεν ασχολείται τόσο με gaming, έτσι δεν είναι? Και όπως ακούσαμε, δεν είναι και πολύ καλή. Χωρίς να το έχω τσεκάρει και να ξέρω, δεν είμαι σίγουρος κάνουν την ελληνική αυτή που νομίζω. Αλλά ναι. Ναι. Τώρα εμείς με ήταν εμείς στους προτρήμα να ψάξει λίγο τις αμερικάνικες εταιρείες και γενικά του εξωτερικού. Ναι, εμείς βασικά θα ήμασταν μια γενική. Βασικά μια εταιρεία που μπορείς να πάτε χωρίς να έχετε gaming κανάλι και τώρα θα απλλάξουμε εταιρεία και θα πάμε σε μια καθαρά gaming εταιρεία. Ναι. Τώρα εντάξει, Miss Maiden με το κανάλι αυτό, γιατί έχει δύο κανάλια παιδιά. Miss Maiden, ένα με gaming που το έφτιαξε πρόσφατα, που εντάξει λίγο δύσκολο να πάρει πάρτι συμπλογικά γιατί είναι πολύ νωρίς. Και αυτό που έχει τώρα, το οποίο είναι καθαρά το ρώσικο ίδιο μας παρακολουθείτε με μόδα και κάνει και vlogs που να κοιτάξετε. Οπότε δεν τα αφορά τα gaming περιεχόμενο σε εκείνο το μεγάλο κανάλι που έχει, οπότε μπορεί να κοιτάξει διάφορα κανάλια του εξωτερικού που αρκεί να έχει καλό support. Και... ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε μετά το Resort του Zero? Κάτι. Παναγία κύριε. Grey Maribel. Εύκολα να μετάχετε. Θα χτίσουμε ένα σπίτι. Θα πάμε θα κάψουμε τα υπόλοιπα. Βασικά, θα κόψουμε ξύλα, θα το κάνουμε πάντα στο Minecraft. Βασικά μου να περπατήσω πρώτα. Έξω με βγάλει πάνω στο δέντρο. Άγγελο 1 HBK.gr. Κώστα, δεν έχεις πει ότι το καλοκαίρι θα βάζεις σκηνή του Πίκα για μαγιό? Παιδιά, βρήκα άθλια σκηνή στο ίντερνετ με κάτι μπικίνι, με κάτι κούλες. Οπότε, no fucking no. Οπότε, 0 Pavla Land. Ποιο είναι αυτό το σερβερ? Δεν ξέρω, δεν έχουμε ποτέ. Αυτό πότε ζήνουν, έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο που θα βγει λίγο πριν το reset. Ναι. Και έχουμε και ένα special το οποίο θα βγει πάλι λίγο πριν το reset. Μάλλον μετά από το προηγούμενο οπότε, βίντεο. Πριν το reset έχουμε βίντεο, μετά χάμε το βίντεο. Θα δούμε. Λοιπόν, μετά το τρίτο μια μεγάλη συζήτηση πρέπει να κάνουμε. Γιατί δεν κάνετε multiplayer stream? Γιατί το ανακοίνωσαμε στην αρχή ερώτηση. Το βίντεο. Γιατί το 3 βρίσκεται printer αυτοματικά, φίλε μου, και δεν ξέρω γιατί μιλάμε αγγλική προφορά. Γιατί δεν ξέρεις αγγλικά. Επίσης γιατί έχει 3. Α, ήθελα να βάλει. Όχι. Με μπερδεύεις, φίλε. Α, season 3 θέλει να πει, μωρέ. Α, σειρά 3. Θα δούμε. Κοίτα. Το χρόνο το καλοκαίρι, όπως το βλέπω. Ναι, ή το Χριστούγεννα. Είχαμε πει να κάνουμε το καλοκαίρι, επειδή έγιναν κάποια πράγματα με την εταιρεία. Με την εταιρεία που θα κάναμε host στο server και δεν θα κάνουμε. Όμως. Το ανακοινώσαμε ήδη πριν.
Α, αυτή είναι η ανακοίνωση. Α, είδε Άγγελε, πώ τα ξέρει ήδη πριν τα ξεμαθημίσει. Άρα, Άγγελε, είσαι μπροστά. Λοιπόν, ο επόμενο τρει λεφά ρωτάει, σα αρέσει ο Σακά. Καλό είναι, μωρέ. Εντάξει, έπαιξα τρίπλα στο βίντεο του προηγούμενου, γι' αυτό σα μπέρδεψα. Μετά το πίκαθι τρελέ, υποθέτω το άψι πίκατσου τρελέ. Είμαι τρελό. Είμαι μερολό. Όπω λένε και φίλοι μου. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Βασικά, πάμε να πράγματα για του παίκτε που μα απειλούν ότι θα έρθουν πολλά headshots. Και ζητάμε συγγνώμη με τα παιδιά αν βλέπουν αυτό το βίντεο, γιατί του ακυρώσαμε τα τελευταία στιγμή αυτό το βίντεο. Γιατί έγιναν αυτά που είπαμε και πριν στην αρχή, ότι ο ένα ήταν άρρωστο και ένα πήγε για διακοπέ. Αυτό. Λοιπόν, να ξέρετε ότι όσοι μα βλέπετε, αυτό το βίντεο θα έρθει. Λογικά από αρχέ Σεπτέμβρη θα δείτε να μα ξεσκίζουν οι παίκτε. Το έχουμε κάνει προπόνηση, Ρίκ, θα... Αυτό. Δεν θα μα ξεσκίσουν, θα μα ξεσκίσουν απλά. Αυτό χαίρομαι που. Grimmers TV, συγχαρητήρια γιατί έφτιαξε την κάμερα. Τι είχε η κάμερα. Μια χαρά την καμερούλα μα. Μα κάνει ένα φωτισμό μερικέ φορέ που φαίνεται άφλια η κάμερα. Λοιπόν, Legend Gamer GR. Μεγάλο κόμμα είναι μεγάλο. Διαβάσαι εγώ, διαβάσαι. Γεια σα, GR Κασκάζη. Γεια σου, Legend. Ή Gamer, ή GR. Θέλω να κάνω κάποιε ερωτήσει αρχικά. Γιατί παρακαλώ. Δεν απαντάτε στα σχόλιά μα. Απαντάμε. Παιδιά, απαντάμε. Απαντάμε σε αρκετά. Απαντάμε γύρω. Κοιτάξτε, αν μα κάνετε σχόλιο. Ναι, nice. Κάντε Minecraft. Όχι, το nice απαντάμε. Κάντε, ευχαριστούμε. Κάντε Minecraft. Πώς θα κάνουμε βίντεο όταν δεν έχετε βίντεο. Όταν δεν έχετε συνδέσει το λογαριασμό και απλά δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Μου είχε χθες σε βίντεο Lego. Με ένα παιδί που ήθελα να του γράψω κάτι και δεν μπορούσα. Παιδιά, δυστυχώς δεν γίνεται να απαντήσουμε σε ίδια κόμματα. Βασικά δεν έχει κανένα νόημα. Τι έχουμε 400 φορές έλεγε, δηλαδή έχουμε βαρεθεί. Και... δηλαδή, αν με ρωτήσει πώ θα βγει Fit the Beast, μπορεί να κάνει ένα καλό subscribe στο κανάλι. Το ξέρω ότι δεν σχολείχω τώρα. Ή να μπαίνει να γράφει GM κάτι κάνει, αν μου και με χαλώνουμε από ένα θέμα μα. Και να κοιτά. Πότε βγάλουν βίντεο Fit the Beast την εβδομάδα. Ωραία. Πριν από δύο εβδομάδε και να βγάλουν. Άλλα ένα εβδομάδα βγάλουν βίντεο. Περίμενε και θα έρθει. Λοιπόν, υποτίθεται ότι γίνονται για εμά του subscriber και πιστεύω πω αξίζουμε λίγη προσοχή παραπάνω. Επίση, μια λεπτομέρεια. Έχουμε 5.000 subscribe. 500.000 κάτι. 5.100 θέλω να πω, όχι 500.000. Πώς ανεβαίνει αυτό το κανάλι, σημαίνει... Ναι, αυξήθηκαν λιγάκι. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε 5.100 άτομα. Σκέψου να συσημιάσουμε 5.100 άτομα και να σε ρωτάει καθένα μια ερώτηση. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορεί να το κάνει, απλά είναι δύσκολο. Και αν ξέρετε, απαντάμε σε όλε τι ερωτήσει και στο Facebook, οι οποίε είναι ουσιαστικέ και παράγουν να... έργο. Ναι, ναι, και επίση έχουν θετική μεταβολή ενέργεια που λέγονται αυτά. What? Δευτέρα ηλικίου θερμοδυναμική. Λοιπόν, ακόμη γιατί δεν κάνετε ένα σερβι να μπαίνουμε για να παίξουμε επιτέλους μαζί. Πηγαίνετε στην Ιτράντο και αν έχετε 900 συν subs να τη βάλετε στο κανάλι σας, έχει δωρεάν σερβι για όσο καιρό θέλετε. Παιδιά, με την Ιτράντο δεν έχουμε κάποιο σκοπό να κάνουμε πάρτι. Πρώτα απ' όλα γιατί. Πώς να το πω, δεν μας αρέσει τόσο πολύ να διαφημίζουμε κάποια εταιρεία για να μας προσφέρει κάτι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Βασικά, ότι κοιτάξτε. Τι μας ενδιαφέρει αυτό το partnership, απλά για να το πούμε έτσι. Ναι, δεν μας δίνει κάποιο πλεονέκτημα. Αν θέλετε να παίξουμε, να ξέρετε, μπαίνουμε συχνά. Εγώ προχθές είχα μπει με τον Αντώνη στον Multicube και πέσαμε διάφορα mini games. Τώρα, γιατί εμείς δεν κάνουμε server. Πρώτα απ' όλα, αυτό που λες κάνετε ένα server δεν είναι απλά κάνετε ένα server. Είναι πάρα πολύ. Θέλει υποστήριξη ένα server. Βασικά, θέλει να. Κάποιον να προσέχει. Έχετε, άμα δείτε, λοιπόν, επειδή ειδικά στι αρχέ. Καλά, τώρα βασικά δεν ασχολούμαι σχεδόν καθόλου, αλλά στι αρχέ ήμουν και εγώ βοηθάγα λιγάκι με τον Real Planet. Μέλλον craft τότε. Είχα δει τι δουλειά είχαν ρίξει τα παιδιά και πιστέψτε με, είναι πολύ δύσκολο. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον αρκετά χρήματα για να ξεκινήσουμε. Που άντε τα έχουμε αυτά πέσει. Εντάξει, θεωρητικά είναι μια επένδυση. Οπότε, αν μας κάνετε donate, μπορούμε να τα βγάλουμε, να τα πάρουμε πίσω αυτά τα χρήματα. Αλλά το θέμα ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 1-2 developers, τουλάχιστον 2-3 builder. Που δεν είμαστε εμείς. Ναι, βασικά δεν είμαστε τίποτα τα δύο. Τουλάχιστον ένα-δύο άτομα που να ξέρουν από server γενικά. Ναι. Developer λόγω, δεν πλάκει κόστα και λίγο άσχετο τρομάρο. Και κάποιο να μα εξηγήσει στο διάλογο server. Και είναι τέλος πάντων, είναι πολλή δουλειά να ασχοληθούμε, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και αυτό. Υπάρχουν σερβέρ που μπορείτε να παίξετε και με άλλους YouTubers. Έτσι, υπάρχει το Dragonland που μπορεί να βλέπετε κυρίως. Υπάρχει ο Zeroland που μπορεί να βλέπετε. Υπάρχουν το Melon Planet, ο οποίος τώρα έχει τα θεματάκια του. Και όπου να τα ανοίξει, λογικά. Ναι, κάτι είδα και μια ανακοίνωση που δεν πρόλαβα να διαβάσω. Λέω τον Καρπούζη, η αλήθεια είναι σήμερα. Την είδα πριν από λίγο. Ξεκινήσουμε το βίντεο, θα διαβάσω. Παιδιά, γενικά υπάρχουν σερβέρ. Ακόμα και στο Multicube που μπήκαμε εμείς με τον Αντώνη να παίξουμε χαλαρά μετά από ένα call που είχαμε κάνει για κάποια πράγματα συγκεκριμένα ανάμεσα στα κανάλια μας. Ξέρω εγώ, άρχισα να λένε πέντε άτομα ως κύριε, δηλαδή μπήκαμε σε ένα τέτοιο hub, σε ένα τέτοιο game και υπήρχαν 5-6 άτομα που πέθανε μαζί μας.
Και εξάλλου, Phil Legend Gamers GR, η φίλια μας, τα πολύ. Τι σας προσφέρει. Ναι, δεν τελειώνω. Τι θα σας προσφέρει αν παίξετε μαζί μας, γιατί απλά δεν παίρνει την παρέα σου, ο φίλος σου παίζει Minecraft, γιατί προφανώς έχεις κάποιον φίλο που θα παίζει Minecraft. Κάπως γνώρισες και στο Minecraft, ή γνωρίζεις ότι σαν φίλο σου και μπείτε σε ένα server μαζί. Πάνω στο server υπάρχει Hypixel. Υπάρχει ο Multicube, ξέρω εγώ. Έχουν τόσο... 200 server, μα του ναι, στέλνω λεφτά. Μπε στο πίξα μου το iPhone, α πούμε, που είναι open. Ναι, και αυτό είναι ο server. Εκεί θα μα βρει πολύ συχνά. Ειδικά τον Κωστή, εγώ επειδή δεν έχω πει δεν έχω καταφέρει ακόμα να συντάξω τα μπότζρικα μου, το έχω, δεν έχω ασχοληθεί. Τέλο πάντων, υπάρχουν άνθρωποι να μπει, γιατί πρέπει αναγκαστικά να μπει με κάποιου YouTubers, τι θα αλλάξει. Μη σου πω ότι και στην τελική, επειδή εμάς μας λένε συνέχεια, εντάξει, μας λένε πολύ να μπούμε, μπορεί να μην ασχοληθούμε τόσο, ή επειδή δεν σε ξέρω καν, μπορεί να μην ασχοληθώ τόσο. Ασχοληθεί ένας φίλος και θα περάσει πολύ καλύτερα να μιλάς Skype κτλ. Το δόμημα δεν είναι να μπει για 10 λεπτά σε ένα server με κάποιον ο οποίος τον ξέρουν 5.000 άτομα, ή 10, ή 12, ή 100, ή 200. Το θέμα είναι να μπει με έναν άνθρωπο που θα περάσει καλά και αυτό είναι ο φίλο σου, θα είναι ο γνωστό σου. Θα είναι κάποιοι που έχουν συνεργασίες, βλέπουμε εμάς με άλλα κανάλια, στον Αντώνη, τον Mega Cyber, τον Κωστή που μιλάμε, ξέρεις. Όχι, είμαστε ξέρεις, δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, μετά στο επόμενο, επειδή έχω ασχοληθεί λίγο περισσότερο εγώ σε αφορά τη Razer, παιδιά, δεν είναι τόσο εύκολο να συνεργαστείς με μια εταιρεία η οποία παρέχει τέτοια πράγματα. Το παλεύουμε, θέλουμε, θα έχουμε και εμείς πλεονεκτήματα μέσω αυτού. Είναι στα χαρτιά θεωρητικά. Καλά, αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα επίσημο, απλά. Αυτό, γι' αυτό δεν θέλω να δώσουμε κι εμείς. Σε ένα σύντομο μέλλον, ίσως υπάρχει πιθανότητα να μας δεχτούν. Αυτό, γι' αυτό δεν όχι θέλω να δώσουμε. Όχι, έχουμε ασχοληθεί τρομερά. Εγώ κυρίως έχω ασχοληθεί περισσότερο, μιλώντας με ανθρώπους. Καλά, ρε, ναι, βγαίνω στον δρόμο και μιλάω με ανθρώπους. Ξέρετε, είμαι τη Razer. Ναι, δεν θέλω να δώσουμε στο λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι τίποτα επίσημο ακόμα γι' αυτό. Τώρα, γιατί δεν κάνει ένα διαγωνισμό που κάνετε. Παιδιά, δεν είμαστε τι να κάνουμε, αρία. Να πούμε. Τι είναι ο ναι, αυτό. Τραβήξτε ένα εισιτήριο και κερδίστε ένα καταπληκτικό. Ναι, συμμετέχετε σε ένα βίντεο τον Τζίαρ. Μάγα, κάσε! Τι λογική έχει αυτό να κάνουμε ένα βίντεο με έναν τυχερό από εσά, δηλαδή. Πολύ βλακή ακούγεται και μόνο το ακούω. Γιατί, ναι, γιατί. Δε, αυτό που λέει, πάμε και ο σερβερ λίγο πίσω. Γιατί να δηλαδή, κάνει βίντεο. Άμα κερδίσει ένα διαγωνισμό που απλά ρίχνει hate στο κανάλι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο. Τέτοιο, αλλά τέλο πάντων δεν το έχω ψάξει όλο. Τι, το πούμε να κάνει βίντεο μαζί μα. Εντάξει, προφανώ εννοείται παιδί ότι θα κάνουμε ένα βίντεο που θα λέμε αφήστε από κάτω comment, θα διαλέξουμε στην τύχη. Ναι, αλλά και πάλι δεν πάει έτσι να κάνουμε ένα βίντεο με ένα τυχαίο. Δεν κολλάει, πώ να το πω, ρε παιδί μου. Σκέψω ότι είσαι εσύ, ρε παιδί μου. Θα κάνει βίντεο με ένα τυχαίο άνθρωπο, πώ να το πω, ρε παιδί μου. Δεν βγαίνει να κάνει. Α, παιδί και πάλι δεν είμαστε εταιρεία. Είναι ένα χόμπι αυτό. Είμαστε εγώ και ο Κωστή. Που κάνουμε, παίζουμε ένα παιχνίδι, ανοίγουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και απλά σας το μεταφέρουμε. Και τώρα δεν έχουμε δει τι κάνουμε πάνω κάτω. Ισχύει. Οι συνεργασίες που κάνουμε είναι γιατί προέκυψε μια χημεία. Οι άνθρωποι έχουν μια χημεία μεταξύ τους. What is love? Φαντάζεσαι και πιστεύεις το κομμάτι, ξέρω. Χάρη. Ρέμπις. Μην καείς. Σε χρειάζομαι κανένα εβδομαδούλα ακόμα. Λοιπόν, Legend Gamers GR ήταν μια μεγάλη ερώτηση που μας καλύψαμε σε όλα τα σκέλη της. Εννοείται πως δεν κρατάμε λίγο κακή, απλά βγάλαμε τη χολή μας πάνω με αφορμή το δικό σου κόμμα. Σιγά, σιγά τη χολή, θες να του ρίξω χολή. Τυχίζα. Επίσης γράφει το σειρά το BS. Πάντε κάνει. Άμα ακούγησε κιόλας, καλά είμαστε, εντάξει, κάτι θα βγει. Πότε θα έχει Feed the Beast. Μου έχετε τα τέτοια. Λοιπόν, για το Feed the Beast. Προλείτε, αφήστε με. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο το θέτε πότε Feed the Beast. Έχω 100 projects στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Και το Feed the Beast, όχι είναι το τελευταίο, αλλά δεν είναι και η προτεραιότητά μου, για προσωπικούς λόγους. Δεν ακουστάρω τη φάτσα του Feed the Beast. Τι σκέφτεσαι... Φίνας 22, τι σκέφτεσαι να σκέφτεσαι σε επάγγελμα στο μέλλον. Λέμε να γίνουμε πετυχημένοι YouTubers και ηθοποιοί. Τώρα θέλει. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ακριβώς τι επάγγελμα θα κάνουμε. Τα αντικείμενα που θα σπουδάσουμε είναι διοίκηση επιχειρήσεων, είναι εγώ προσωπικά και ο Κωστής κατά πάσα πιθανότητα φυσικό. Ναι, θα δούμε. Μπορεί να αλλάξω αποφάση σε ένα χρόνο. Μπορεί να μην πιάσει απλά φυσικό. Σιγά δεν θα πιάσουμε φυσικό, μου έρθει κάτι σύνδεση και 4.5. Terrorist GR. Γεια σου, Terrorist. Σε έχουμε δει στα live. Terrorist. Terrorist, αυτό. Πάντα το λέω Terrorist, εγώ τι θες τώρα. Θα κάνετε και ένα adventure map και δύο μαζί. Έχουμε κάνει παλιά. Δεν είναι άσχημη ιδέα, μπορεί να το σκεφτούμε γιατί είναι και σύντομα το adventure map. Σε ποιο server, Einstein? Θα κάνουμε adventure map με ένα υπολογιστή, θα καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Βασικά παίζει, γιατί όχι. Θα το δούμε. Είναι μια καλή πρόταση. Λοιπόν, και ακούσουμε το ένα νιτράντο. Όχι, βασικά είναι κάτι μιλάμε τον Πάρη. Στεφανία και Μπαλού. Αγαπάτε τον Αντώνη. Όχι. Μέσα στην καρδιά μας δεν τον έχουμε.
Λοιπόν, χουλιάρας, αγαπητοί GR Minecraft κουζίνες. Αυτό είναι άλλο κανάλι, by the way, στο Twitch, οπότε ελπίζω ότι απευθύνεσαι σε εμάς και σε εκείνο. Όχι, είμαι κουζίνες με ξέ, δεν είμαι κουζίνες. Σωστό. Μιας και είπατε ότι θα κάνετε Q&A, αποφάσισα και εγώ να κάνω μια ερώτηση, λοιπόν, θα αρχίσουμε. Mr. Doggy, αγαπάτε πολύ το Σκιούρο? Δεν είναι ερώτηση, αλλά όχι. Το πάμε και λίγο. Νομίζω πως ναι, αλλά θέλω να με απαντήσετε. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Σας απαντήσαμε. Α, και κάτι ακόμα. Γαμάτα, να συνεχίσετε έτσι και πιο πολύ Zeroland. Ευχαριστούμε την καλωσορία του Zeroland. Πόσο πια. Παιδιά, θα έχουμε βγάλει 25 επεισόδια αυτή τη σεζόν. Καλά, το Game of Thrones δεν έχει βγάλει τόσο. Σχυπάτσε. Τι IQ παίζει να έχετε. Και έχουμε σκοτωθεί περισσότερε φορέ από το Game of Thrones. Θανάσει γκάνιε. Τι IQ παίζει να έχετε. Over 9000. Ναι, εννοείται. Παναγιώτης Νικολάου, πόσο ζωμίζετε ότι θα κρατήσει τη σειρά αυτή την περίοδο? Τσεκάρετε τα comments σας, πόσο ζωμίζετε. Ο Κωστής έχει ένα ζουμί γύρω στα 2 λίτρα και υπολογίζει κανένα μήνα να το κρατήσει αυτό το ζουμί. Όχι βασικά κανένα μήνα, μέχρι να βγει το Direwolf 1 ακόμα. Όχι μόνο το pack, να συνεχίσει να κάνει season. Τι season τώρα, δεν θυμάμαι καν. Τέλος πάντων, επόμενη σεζόν ο Direwolf που σημαίνει ότι θα έχουμε ένα καλό pack. Νομίζω ότι πέμπτη δεν είναι. Αυτή πρέπει να είναι η έκτη. Χάθηκα τώρα. Η έκτη είναι αυτή, άρα η έβδομη θα είναι η επόμενη. Μπορεί να είναι και μαλακία, δεν πειράζει. Οπότε, μέχρι να έχουμε ένα καλό σταθερό pack και να έχουμε κάνει κάποια πράγματα σε αυτό. Βασικά, έχουμε κάνει εντάξει αρκετά πραγματάκια, πλάκα-πλάκα. Δηλαδή, άμα κάνω και τα 4 project που έχω στο μυαλό μου, τα οποία θα μου πάρουν σχεδόν 3 συν 2 συν 5. Κάνα 15 επεισόδια, πες. Που δεν νομίζω, αλλά θα δούμε. Τι όχι. Είναι αλήθεια ότι σκέφτεσαι να τελειάσετε το Σκιούρο, τάπας πελός. Τι είναι στην αλήθεια, είναι de facto ότι θα σκοτώσουμε το Σκιούρο. Κώστας Νταπρό, πότε Attack of the BT Team. Υπήρχε ένα εκείνος, ελπίζουμε. Πήκα πότε θα κάτσε να μάθει καλό Minecraft. Τι εννοείς, το Minecraft πρέπει να κάτσε να μάθει καλό πήκα. Παντριάν, στο επόμενο UHC να πάτε Team CC2 με το Σκιούρο. Δεν διαλέγουμε ομάδες από τώρα στο UHC. Κανονικά είναι και random. Ναι, κανονικά στο UHC είναι random οι ομάδες. Απλά στη season 1 είπαμε να το κάνουμε έτσι. Όχι στην τύχη, να. Γιόλο. Προκαθαρισμένα, ρε παιδί μου. Στη season 2 και μετά, ουσιαστικά, και μάλλον στις επόμενες season που θα έρθουν, θα είναι random λογικά. Πού μένεις στην Πάτρα? Κέντρο. Ναι, πώς γίνεται στο κανάλι σας? Ανοίγοντας ένα λογαριασμό στην Google. Όχι στην Google, τότε ήταν το YouTube, μετά μας βάλανε το Google. Σωστό. Πριν βγάλετε το βίντεο, πόση ώρα πριν είχε ξυπνήσει ο Doggy? Παιδιά, το βίντεο βγήκε 8 ή 9 η ώρα το βράδυ και ο Doggy ξυπνήσει πριν 12 ώρες, ξέρω, 15. Χαχα, κοιμισμένο. Τι ώρα είχα ξυπνήσει? Στις 5 το πρωί. 8 μείον 15 μας κάνει πρωί. Seems legit. Snoops, RTMS. Και όπως θα πάτε σε κιλόλα, μπε. Ναι, μην με κασέβει. Άρης Pixels. Κωστή, πόσο ήρθε να έχει σκίνη σου σαν Doggy? Δεν είναι Doggy, είναι λύκο το σκίνη μου, το έχω ξαναπεί. Σαν ένα κουδάκι είναι βασικά, λέω. Ναι, και άρχισα να με φωνάζει ο Αντώνης, νομίζω το άρχισε το Doggy με αυτό το σκίνη. Οπότε μένει το Doggy, τι να κάνουμε. Έτσι. Ο Last Time κάνει την ερώτηση. Last Time μου είναι όταν η ερώτησή μου είναι όταν πετάξει με τον Μπίκα του στο γραφείο ότι το Doggy τι έσπασε. Μια πυρηνική βόμβα ενεργοποιήσαμε, σπάσαμε 2 ρολόγια, 3 ποτήρια και 2 πιάτα για το τσακίρι κέφι. Νομίζω ότι δεν σπάσαμε τίποτα πάνω. Ναι. Νάστος Λαυρόπουλος, πήγε του ότι πέρασε πανελλάδικες. Πέρασε κανένα τρία ρεπόρτες, να πω την αλήθεια. Έπρεπε κάποιος να μπω κι εγώ σε αυτό το κτίριο. Γενικά διοίκηση επιχειρήσεων, ελπίζουμε. Ο Swag Gaming με Swag ερώτηση ρωτάει σε ποιο μέρος Πάτρας μένετε. Κέντρο. Swagger. Δεν μπορούμε να δώσουμε και διεύθυνση, ξέρω εγώ. Αγίου Παπα Διονυσίου 38. Και μένει κάποιος εκεί πέρα, κλέψει αύριο το πρωί, ξέρω κατά κάρι άτομα. Παιδιά. Τώρα Αγίου Παπα Διονυσίου δύσκολο να υπάρχει, οπότε γι' αυτό το είπα έτσι. Γιώργος Καπ. Πώς βρήκατε το όνομα του καναλιού? Είμαστε Έλληνες, παίζουμε Minecraft και είμαστε ξαδέρφοι. Πόσο πιο εύκολο. Boom. Old School, subscribe for cookies. Που πραγματικά πρέπει να ακούμε αυτά. Μαλάκα, γεια σου τι κάνεις. Εσύ 900 έκανε τόσο γαμάτα. Αυτό είναι τώρα ερώτηση. Όχι, είναι υπόμονο κάτω όμως ερώτηση. Το ξέρω. Ναι, βασικά βγάζει αρκετά καλά για τα λεφτά του. Κωνσταντίνε, θα σου απαντάω έτσι. Πότε σε Saints Row να πάρει PC, ρε μαλάκα. Εσύ. Σταμάτα με το net. Νούμερο 1. Πότε θα κάνετε κανένα βιντεάκι. Από τον Ghost of the Greek Gamer 23. Τώρα στο τέλος. Είναι που σπίσει. Με κανέναν άλλον YouTuber πέρα από τον Αντώνη και τον Mega Side. Θα πάρει old school από κάτω, όταν πάρει PC. Εντάξει, κάνουμε και καμιά άλλα άτομα εκτός από τον Mega Side και τον Αντώνη. Κάνουμε. Κοίτα, μιλάμε γενικά, αλλά μπορεί και να μην το βγει σε βίντεο αυτό το πράγμα.
Εντάξει, τώρα μένεις με κάποιο τυχαίο τελείως. Εντάξει, δεν κάθεται, δεν μπορείς να πιούμε κάποιο τυχαίο βίντεο. Σποιλάρατε πότε θα γίνει το επόμενο βίντεο Zillion του Σκιούρ. Το επόμενο βίντεο του Zillion του Σκιούρ θα είναι ένα special. Το οποίο δεν μπορώ να πω πολλά, απλά θα, επειδή οι άλλοι δύο Megasaber για τους έχουν βγάλει τόσο σκρίστος και εγώ δεν έχω βγάλει τίποτα, θα συμμετέχω κι εγώ και θα βγει και στο δικό μας κανάλι ένα special. Μέχρι εκεί μπορώ να πω. Σύντομα θα βγει. Ενώ τόσο μέχρι τον Αύγουστο ελπίζω. Και συμμετέχω κι εγώ, αλλά δεν το λέει το κολόποδο. Ναι, μου αρέσει και εσύ, άρεσε. Real είμαι και μέχρι και σε screenshot, ξέρω εγώ. Πού, α, ναι. Χαχα. I'm fucking ninja, baby. Και μάλιστα είμαι σε φάση Jack I'm flying, περίπου. λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Greek Gamer here, winner. Συγχαρητήρια, μωρά. Ευχαριστούμε, τρελό αγοράκι. What? Άντεξε 10.000 και στριπτή. Στα 10.000 έχουμε ακόμα να κάνουμε στριπτή και όχι εμεί από τα πλέτσα. Ναι, αυτό κλείνω. Με το YouTube money. Πώ θα αποφασίσετε να μπείτε στη Zillion και τι σα αρέσει από αυτή την πίστη. Από τον PC Gamer, οφιελά. Του λέω, το λέω στο τέλο. Πώ θα αποφασίσετε να πούμε στο Zillion. Κάναμε μια αίτηση. Βασικά εντάξει, απλά το είδαμε, μα λέμε γιατί όχι. YouTubers είμαστε. Για τότε είχαμε ένα μέτριο κανάλι. Θέλω να το κάνει. Ενώ τώρα είναι το έχουμε τερματίσει, ρε παιδί μου. Το κανάλι και είναι υπέροχο, α πούμε. Τώρα είναι μέτριο. Τουλάχιστον τώρα είναι μέτριο, εντάξει. Εντάξει, μα καλούσε να παλεύει. Και ναι, και τι μα άρεσε αυτή. Εντάξει, είναι ένα private server με κάποιου Minecrafter. Είναι άτομα που τα συμπαθούμε γενικά και κάνουμε παρέα με κάποια από αυτά. Και βλέπαμε και πολλά βίντεο του παλιά. Και τώρα, απλά θέλω να πω τότε δεν του ξέραμε αυτή, δεν είναι. Ναι, αυτό εντάξει. Με τι κάνετε record και edit. Κάνουμε record με Fraps και OBS και κάνουμε edit με Adobe Premiere CS6. Όπου να είναι φτάνει τα 500 βίντεο. Το ξέρουμε, δυστυχώς δεν προλάβαμε να μας πούνε special γάμο του. Ναι. Ποιες και τελειώνουν οι ερωτήσεις του, γιατί θέλουμε να πούμε ότι μπορεί να βλέπετε σε μια ειδηλιακή παραλία. Να πούμε ότι κάτι θα κάνουμε ένα. Έχουμε και το Facebook ερωτήσεις, το ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Απλά θέλω να πω ότι εκτός από. Το. Θα μου έρθει παιδιά, συγγνώμη, κόλλησα το λιγάκι. Λοιπόν, εκτός θα κάνουμε ένα άλλο special outdoor σαν vlog που θα είναι κάτι ανάμεσα για τους 500 βίντεο, τα 1000 likes στο Facebook και τις 6000 subscribers. Τώρα δεν ξέρω πώς θα συνδυάσουμε όλα αυτά μαζί, αλλά γιόλο. Μάλλον βασικά μέχρι να γίνει αυτό, λογικά θα έχουμε φτάσει μέχρι στους 6000 subscribers. Θα έχουμε φτάσει γύρω στα 1200 likes. Αν μην έχουμε φτάσει και τα 550 βίντεο, μπα, 520 πες. Έχασα τις ερωτήσεις, κουστά πράγμα. Λοιπόν. Άκης Φουντουκίδης. Αν σας πρότεινε ένας άλλος Έλληνας YouTuber να δημιουργήσετε να μαζί ένα νέο κόσμο Hexit, θα δεχόσασταν. Αχ, παιδιά, πάμε πάλι στα ίδια. Γιατί να φτιάξουμε Hexit κόσμο, δεν θέλουμε. Δηλαδή, πώς θα φτιάξουμε μαζί ένα Hexit κόσμο. Τρέχουμε πρώτα απ' όλα, έχουμε πάρα πολλές σειρές στη μέση, οπότε. Αφήστε αυτό, το έχουμε 10 σειρές και δεν ξέρουμε πότε να βγάλουμε βίντεο. Ναι. Οπότε, γενικά. Ίσως. Άμα ήταν κάποιος που ήταν, το ξέρουμε και ήταν εύκολο να συνεχθούμε μαζί του, μπορεί και πάλι μέχρι εκεί μπορεί να λέγαμε όχι. Αφήστε που έχουμε κάτι σειρές στη μέση, πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή. Θυμάμαι. Ναι, όντως λίγο. Φάνης. Σε συμπαθούμε. Καλό. Πώς σκεφτείτε να φτιάξετε το κανάλι, το απαντήσαμε. Ο Τζον Κάφκας αυτός. Θα κάνετε κανένα adventure, το απαντήσαμε. Κάτσε ρε, πριν και το όνομα το μαλάκι, θα πέσαμε. Τα δείχνεις στην κάμερα, μπορεί. Μιχάλης πι. Είσαι το ναό πίεση. Παίζετε sport games. Ουου, τα έχουμε λιώσει. Και θα κάνετε κανένα βίντεο με τέτοιο game. Παίζουμε, έχω παίξει κανένα sport game τελευταία. Έχω να παίξω το πρώτο 14. Πες. Μετράνε τα μάξια. Άνοιξα το Most Wanted χθες και παίζω. Το Most Wanted δεν θεωρείται μου αρέσει in game, με τρελαίνεις. Εντάξει, πες τα φόρμουλα μπορεί να το θεωρείς και πολύ δύσκολα sport game. Το LOL μετράει e-sport game. Ναι, ου. Και τα θεωρείτε e-sport, παιδί μου. Εντάξει, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, απλά δεν παίζουμε. Γιατί δεν ασχολούμαστε γενικά και με τα sports πάρα πολύ, είναι αλήθεια. Θα κάνετε κανένα βίντεο με τέτοιο game. Λέγαμε να κάνουμε με το Pro, είναι αλήθεια, αλλά είναι τόσο για τον γνωστό στο PC, οπότε ναι. Δεν έβγαινε εύκολα. Και είχε κάνει την πειρατεία αυτό, αλλά τόσο πάντων. Είχε κάνει την πειρατεία. Παίξω το στίγμα παιχνίδι σε κονσόλα, να δεις πόσο πιο γαμάτο είναι. Καλά, πιο γαμάτο, εντάξει, δεν έχω ξέρω στην αλήθεια. Γι' αυτό σου λέω. Είναι πιο μαζεμένο. Γιάννης Στεφανάκης. Ερωτήσεις και προς τους δύο. Ποιος πιστεύετε ότι ήταν ο νικός σας Zero Lander για συμπαίκτη στο UFC. Ο winner ή ο Χάκη, τι πάντα φτάνουν τελικό. Ναι, λάμπτε. Δηλαδή το λένε και τα μαθηματικά, ρε παιδί μου αυτό. Εντάξει, δύο τέτοια έχουμε κάνει. Μπορεί στο επόμενο να μην φτάσει κάποιο στου δύο. Α μην φτάσουν πάλι. George R. Villa, πότε θα πάτε διακοπές.
Εξωτερικό. Έχω πάει Ιταλία και μπορώ από τα πολύ γαμάτα. Αν μου λέγε τώρα, θα ήθελα να πάω ή Κωνσταντινούπολη ή για διακοπές. Πες ότι ακούγομαι ακόμα. Ναι. Το καλοκαίρι θα σου έλεγα κάτι σε φάση Αίγυπτο, τέτοιες περιοχές. Και το χειμώνα θα σου... Να σε γαζούσουν τα κουνούπια εκεί κάτω στην Αίγυπτο. Εντάξει, μάλιστα κάτι. Και χειμώνα θα ήθελα να πάω κάτι σε φάση Γερμανία, Φιλανδία, Αγγλία, Αμερική. Εκεί. Στην Αίγυπτο δεν μ' αρέσει. Γιατί, έχει κάτι προσωπικό. Κάθε πότε θα βγάζετε. Oh, ναι, sorry, δεν είπες. Ευχαριστώ που με αγνοείς. Εγώ να πω την αλήθεια δεν θα είχα πρόβλημα να πάω πουθενά. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα ήθελα να πάω ομολογουμένως και που έχουν πόλεμο. Το ξέρω στο Ισραήλ και στη Γάζα. Στη Γάζα. Αλλά... Πάμε Γάζα. Πάμε Γάζα. Αλλά γενικά δεν έχω κάποιο πρόβλημα να ταξιδεύω κάπου. Δηλαδή, εντάξει, αν ήταν προτίμηση, π.χ. αυτό ότι το χειμώνα θα ήθελα να πάω σε κάποια χώρα που είναι για χειμώνα. Το καλοκαίρι θα ήθελα να πάω σε κάποιο πιο εξωτικό μέρος. Χαβάι, ξέρω, ναι, το κόστος στην Μαϊάμι. Με τα YouTube manner, παιδί. Ναι, ρε παιδί, μας έχουν καλέσει κιόλας τα YouTubers. Ο Ομπάμα, λέτε, για ένα tea time. Λοιπόν, το άλλο έχει πεθάνει, δεν μιλάει ποτέ, ξέρω. Μη γράφεις, ακούγεται, σταμάτα να κρατάει ένα χαμένο βίντεο. Απάντα του μετά του Mega Cyber. Όχι, απάντα το άλλο, δεν μου το. Τζότζαρ Βίλα. Κάθε πότε θα βγάζετε ένα επεισόδιο από την σειρά Γκόγκατσου. Δεν ξέρω ποιο Γκοτζίλα είναι αυτό ο Γκόγκατσου. Εμεί βγάλαμε σήμερα Γκόγκατσου, κάνουμε αυτό το βίντεο. Πάμε να το δει. Ναι, Δευτέρα, Άσκα είναι. Έχουμε άλλο ένα βίντεο, θα αργήσει λιγάκι γιατί φεύγει διακοπέ του Πίκατσου και δεν μπορεί να το κάνει render. Δεν σκάνω να το ανεβάσω και να το κάνει render τόσο πολύ. Αυτό. Θα δούμε. Καλά πράγματα. Στο Pixel μπορεί να πιάσει τον Ender Dragon σαν Pokémon. Όχι, ελπίζω. Δεν έχω δοκιμάσει πολύ. Παίξτε κανένα Yu-Gi-Oh! Στο Duel League Network. Πες με Duel Yu-Gi-Oh! Στην πραγματικότητα. It's time for Duel Duel που κάνει και στο τέτοιο. Όχι. Okay. Όχι. Και τελευταία ερώτηση από τον Mickey Marvas World Gaming. Έχει λίγο μεγάλο όνομα, φίλε. Λέτε πως περιμένετε λιγότερα πράγματα. Γίνεται πάντα όταν κάποιος αυξάνει το περιεχόμενό του και βελτιώνει συνεχώς. Και τέλος, σαν μεγάλοι YouTubers, πιστεύετε πως ο μεγάλος αριθμός βίντεο είναι και ένα σημαντικό επίτευγμα. Να απαντήσουμε ξεχωριστά. Να πω εγώ πρώτα είσαι. Να απαντήσω εγώ σε διαβάζει. Για πάντα μου. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε πολύ λίγο το πράγμα αυτό το κανάλι. Το ξεκινήσαμε το κανάλι, δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε. Αυτό, παιδιά, πραγματικά ευχαριστούμε εσάς και μόνο εσάς. Επίσης, νομίζω ανακάλυψα ότι έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Πού τις είδες, ρε, Κέμιν? Όχι. Απλά το Facebook είπε να αυτοκτονήσει λιγάκι. Μάλιστα. Μου λέει γενιά από τις 22, ξέρω. Okay. Λοιπόν, δεν περιμένουμε να φτάσουμε εδώ πέρα που φτάσαμε. Ευχαριστούμε. Πώς το λένε. Ευχαριστούμε εσάς βασικά και μόνο εσάς για αυτό που κάνατε. Εμείς απλά βγάζουμε το περιεχόμενο και εσείς μας ανταμείβετε. Έτσι είναι εγώ. Τώρα λέει γίνεται πάντα όταν κάποιος αυξάνει το περιεχόμενο του και το βελτιώνει συνεχώς. Ναι, παιδιά, ποτέ κανένας κανάλι, ακόμα και τα μεγάλα κανάλια στην Αμερική, δεν έχουν φτάσει στο τέλειο. Δεν υπάρχει το τέλειο για να το φτάσει. Πάντα θα υπάρχει κάτι καλύτερο και αυτό να προσπαθείτε κι εσείς σαν κανάλι, αν έχετε κάποιο κανάλι, γιατί. Βλέπω το όνομά σου μπορεί και να θυμίζει κανάλι, δηλαδή. Νομίζω είναι κιόλας. Είναι κανάλι λοιπόν ο συγκεκριμένος. Και παίζει και Pokémon, το πω στο Mega Cyber. Οπότε φίλε μου, Mickey Marvas World Gaming, σίγουρα οποιοδήποτε μπορεί να φτάσει κάτι καλύτερο και να το κυνηγάτε πάντα. Μόνο έτσι γίνεται καλύτερη και εσάς. Συμφωνώ σε όλα αυτά που είπε. Αυτό επίσης για το μεγάλο αριθμό βίντεο. Ο μεγάλος αριθμός βίντεο και καλών βίντεο, ή τουλάχιστον μέτριο βίντεο, δηλαδή να μην είναι 30 λεπτά δευτερόλεπτα που δείχνεις ένα δέντρο να μεγαλώνει στο Minecraft για κάποιο λόγο, είναι αρκετά σημαντικό με το θέμα ότι όπως και να το κάνουμε και πολύ λιγότερο από το παρελθόν, στο ελληνικό YouTube δεν υπάρχει αρκετό content. Και τι είναι ότι δεν υπάρχει αρκετό content? Άμα παίζεις Minecraft, μπορείς να βρεις ό,τι θες. Δηλαδή, πια Minecraft υπάρχουν περισσότερα βίντεο από ό,τι μπορείς να δεις, ρε παιδί μου, πιστεύω. Αυτό, αν δεν ισχύει για το LOL, δεν το έχω ψάξει πολύ για το LOL, αλλά παίζει να ισχύει τουλάχιστον. Όχι, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει για το LOL. Πιστεύω ότι κάπου ισχύει για το LOL. Αλλά δεν ισχύει για κανένα άλλο game. Δηλαδή, πηγαίνετε Hearthstone, που είναι και γνωστό game στο εξωτερικό. Ποιοι παίζουν Hearthstone? 3-4 κανάλια στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Και για. Ναι, ποιο άλλο game. Dota, ξέρει κανένα να παίζει Dota σε κανάλι εννοώ. Ελάχιστο. CSGO επίσης πολλοί παίζουν τελευταία. Και εμείς. Επίσης. Και καλά, άσε αυτά τα παιχνίδια που είναι online και έχουν και λίγο πέρες. Πάρα παιχνίδια όπως είναι το Lego, όπως είναι το Outlast, όπως είναι. Εντάξει, εγώ μιλάω για παιχνίδια επειδή μπορούν να σε τραβήξουν και να ασχοληθείς, αλλά ναι, γενικά ισχύει. Τι είδες, το Skyrim
Ποιο που του κάνει, πώ προσφέρει άπειρε ώρε παιχνιδιού, ρε. Και υπάρχουν δύο κανάλια, λένε κάποιοι έχουν κάνει βίντεο. Το Bullet Gaming Lab και ένα άλλο που είχε ανεβάσει και το παράτησε, αν δεν κάνω λάθο. Καλά, εντάξει και το σχέδιο βίντεο έχει κάνει ένα review, αλλά μιλάμε τώρα για walkthrough, α πούμε. Έτσι. Δηλαδή, να μπορεί να αντλήσει κάποιε πληροφορίε. Εντάξει, είναι και λίγο μεγαλούτσικο είναι. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ, αλλά υπάρχουν και κανάλια. Α πούμε, Lego. Γενικά, υπάρχει μια... προσπαθήστε να κάνετε πρώτα απ' όλα καινούργια πράγματα. Το έχουμε ξαναπεί 15 φορές. Ναι. Και βγαίνουμε αληθινοί, το βλέπουμε και εμείς δηλαδή από τα δικά μας βίντεο. Π.χ. τον Dogat σου πιστεύω ότι ήταν πρωτότυπο. Εντάξει, μου ήρθε μια φλασιά και είπα να το κάνουμε. Και τέλος πάντων, μπορεί να το πει μια πρωτότυπη δηλαδή, ή ηλίθεια, όπως θες να το πεις. Και είδαμε ότι έπιασε πολλά views, έπιασε 2.000 views που δεν πιάνουν βίντεο Zero, π.χ. που είναι ίσως τα πιο πετυχημένα από άψη views βίντεο μας. Και μην δεις αυτό, δες τον Αντώνη, ο οποίος κάνει ωραίο edit, κάνει ωραία διαφήμιση, κάνει κλιπάκια ωραία, κάτι διαφορετικό από το απλό ανοίγω την κάμερα του Fraps σε εισαγωγικά, ας πούμε, και γράφω και βλέπετε ότι έχει πάρα πολλά views, αντίστοιχα με το Skybird, έτσι. Γιατί κάνει κάτι διαφορετικό, γιατί πιάνει αυτό που κάνει. Ναι. Τώρα, και τέρας ένα μεγάλο YouTuber που στέλνει μεγάλους αριθμούς βίντεο είναι και αυτό ένα σημαντικό επίτευγμα. Βασικά, ναι, αυτό είναι που είπαμε πριν ουσιαστικά. Καταρχάς, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, θεωρείς μεγάλους YouTubers. Όπως είπαμε, δεν περιμένουμε ποτέ θα φτάσουμε εδώ πέρα. Ένα σημαντικό επίτευγμα. Ξέρω κανάλια που έχουν πολλά views με 5 βίντεο, γιατί είναι viral. Και ξέρω κανάλια με 1000. Κοίτα, εντάξει, άμα αυτά τα 5 βίντεο. Μιλάω για ποτέ στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα δεν το έχω δει αυτό να γίνεται αλήθεια. Όχι, βασικά με κάποιους κωμικούς μπορεί. Έχω φίλο, ο οποίος έχει κανάλι Metin, το ξαναπεί. Έχει βγάλει 3 βίντεο και επειδή έχει δείξει ένα hack στο Metin, έχει φτάσει να έχει 2.000 subscribers. Κάτι βλακίε με 3 εκατομμύρια. Βλακίε, όχι απαραίτητα. Κάτι τέτοια βίντεο με tutorials, ξέρω εγώ, έχει ένα tutorial το οποίο δεν το έχει κάνει κανείς. Ναι, προφανώς θα ίδιους. Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι υπάρχουν και κάποια κανάλια, κυρίως στο εξωτερικό και κάποιοι κωμικοί στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, οι οποίοι έχουν. Λίγα βίντεο, αλλά είναι τόσο καλά τα βίντεο και είναι τα βίντεο επειδή μου αυτό που είπα, θα γίνουν viral σίγουρα, αλλά είναι με την αξία του viral, όχι επειδή είναι μια βλάκια ξέρω που θα τραβήξει views. Έχουν γίνει πετυχημένοι και έτσι. Τώρα γενικά ένας gaming youtuber δεν μπορεί να το κάνει αυτό όπως και να το κάνει. Δηλαδή gaming youtuber στο εξωτερικό με παραπάνω από μισό εκατομμύριο subscribers και που θέλει το πετυχημένο στο εξωτερικό και λιγότερο από 1000 βίντεο. Εντάξει, να υπάρχει 900 ξέρω εγώ, αλλά λιγότερο δύσκολο. Γενικά θέλει content το YouTube. Σκεφτείτε και πρακτικά, παιδιά, για να μπορεί κάποιος να έρθει να σας δει, πρέπει να έρθει να έχει κάποια. Πρέπει να δει κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι. Επίσης, να ακούσετε τη μουσική του intro μας, μην αγχώνεστε. Είμαστε οργανωμένο κανάλι, το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, να κλείσουμε το βίντεο. Ναι, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, όσους μείνετε καταρχάς στο τέλος και. Για τις ερωτήσεις που μας αφήσατε όλοι σας. Να ξαναευχαριστήσουμε για τους 5.100 πια τη στιγμή που κάνουμε το βίντεο. 15 subscribers. Γράφουμε 41 λεπτά ο Χριστός και η Παναγία. Ανέβαζε Κώστα για κανένα γιατί δεν με χαλάει καθόλου. Μαλάκα πρέπει να βάλω τώρα τα τέτοια εγώ έτσι δεν είναι. Yes. Λοιπόν, γεια σας. Θα ζούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Πονάω το κεφάλι μου στο μικρόφωνο που θα το ακούτε. παιδιά, θα έρθει και άλλο special video outdoor σίγουρα και ζητάμε συγγνώμη για τι έγινε. Γεια σας.